πρέπει να πάω κάπου που να μπορώ να δουλέψω κιόλα. Πώς είναι στην κύριε παιδί αυτό μου. Με λίγα λόγια, έχεις φίλους εκεί. Κεντάω, πλέκω. Και γιατί δεν το κάνεις στην Αθήνα το πλέξιμο και το κάνεις στο Παρίσι. Το πιστεύω αυτό. Γιατί εργάζομαι εκεί. Δουλεύεις. Βγάζω τα λεφτά μου εκεί για να ζήσω. Γιατί εδώ δεν έχω δουλειά για να μπορώ να ζήσω. Χρήσα, τα γαλλικά σου πώς είναι, είναι τόσο καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Σοβαρά μιλάς. 100 χρόνια δεν είναι που δεν τα κάνουμε. Να σας ακούσω λίγο. 100 χρόνια. Έχουμε ξαναπεί για τα γαλλικά σου. Και εκπομπή να μιλάμε γαλλικά. Τι έχω πάθει, Χριστέ μου. Εδώ δεν μου μιλάει στα ελληνικά όταν μιλάω. Ούτε μία λέξη γαλλικά δεν καταδέχομαι να πω τώρα. 100 χρόνια είναι μικρή. Είτε έμαθες μεγάλη. Αρχίζει και με εκνευρίζει τώρα. Τώρα με εκνεύρισε. Δεν αντέχω. Όταν εγώ τα καλοκαίρια, όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, τα καλοκαίρια τα περνούσα στο Παρίσι. Γιατί οι γονείς ήταν από εκεί. Τι κάνατε. Μεγάλη ξαδερφή, λέει. Όχι, θέλει την αυτοβιογραφία μου τώρα να πούμε. Ποιο, από πού ήταν. Μη σε νοιάζει από πού ήταν. Βρε, για να μάθω πώς είναι στους αυτούς. Εντάξει. Λοιπόν, μικρή λοιπόν, πήγαινα εκεί, γιατί ζούσε και η δίδυμη αδελφή μου εκεί. Εκεί πας τώρα, στη δίδυμη αδελφή σου. Ω, Χριστέ, φέρτε ένα ντεπών λίγο κάτι. Ρε, λοιπόν, Χρυσά, μια απάντηση, δεν μου απαντάσε τίποτα. Λοιπόν, η δίδυμη αδελφή μου πέθανε. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Είμαι τώρα. Λοιπόν. Τι τρούπι, πού το πέτυχα πάλι. Καλή, γύρνα από εδώ πέρα. Δεν μπορούν να πιάσουν και τα γέλια και είναι πιο ντροπή. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι πιο ντροπή από αυτά που έχεις πει μέχρι τώρα, τι να είναι. Έχεις φτάσει κόκκινο. Ρώτα έναν φίλο σου, όχι κάποιον που σε γλύφει. Ένας που σε αγαπάει και όχι τους αυλικούς, που σε αγαπάει. Για το Θοδωρή δεν ξέρω αν σε αγαπάει τόσο πολύ. Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει. Είμαστε μαζί πολλά χρόνια. Καλά, καλά, θα δούμε και στο Θοδωρή. Λοιπόν, εδώ για να μου φύγουν τα νεύρα. Μετά εγώ πήγα στη σχολή της Ρούρας, της Πατεράκη. Τα θυμάμαι με την ξένη.